δεν έχει κάνει λίγη δουλειά μέχρι στιγμής. Ένα καλάθι, έχει φορτώσει και με δύο φάουλ τους Γερμανούς και έχει κυνηγήσει τον Κοχ στην άμυνα. Με αποτέλεσμα ο Γερμανός Ουτιγκάρ να μην έχει βρει το στόχο ακόμα. Τώρα όμως μένει ελεύθερος. Και όταν μένει ελεύθερος ο Κοχ δεν συγχωρεί. 12-7 για την Μπάγερ. 15 λεπτά και 20 δεύτερα πριν από το τέλος του διχρόνου. Φασούλας πιεζόμενος. Γεριωτά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να ανεβαίνει. Η ψηλή του είναι αποτελεσματική με τη ρακέτα. Ο Τζόνσον σουτάρει καλά, αλλά ακόμα καλύτερα σουτάρει ο Κοχ. Ένα ακόμα τρίποντο για την Λεβερκούζο Ολυμπιακού. Του ξεφεύγει μπάλα. Γκάρικ. Προσπάθεια φλουδιασμού με τον Κοχ απέναντι στον Έντι Τζόνσον. 29-22 και time out από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Με ρυθμό, με ευστοχία και από τις δύο πλευρές με μεγάλες συγκινήσεις. Κοχ για τον Βούχερερ από εκεί στον Χούπαν. Ο Κοχ τρυπώνει μας τη ρακέτα του Ολυμπιακού. Βρίσκει τους ψηλούς εν υπνώση και κάνει το σκορ 45. Κοχ έξω για τον Γκάρικ από εκεί στον Βέλπ, αυτός για τρεις. Ριμπάλ μακρινό από τον Βούχερερ. Ο Κοχ και πάλι για τρεις. 48-45. Βομβαρδισμός τριών πόντων. Είναι σε αυτή τη στιγμή από πλευράς Ολυμπιακού. Η Λεβερκούζεν κυνηγάει και όχι η ελληνική ομάδα. Και να τα αποτελέσματα. Απαντάει με τρίποντο απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα ο Κοχ. 69-75 η διαφορά. Εκεί μπορούσε να πάει στους 11.